Καλησπέρα από το TV Θράκη. Όταν βρισκόμαστε σε ένα άλλο γήπεδο του νόμου Εύρου και συγκεκριμένα είμαστε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του αθλητικού ομίλου Ποντιακός, όπου η ομάδα εδώ και μια εβδομάδα έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της ενώπιση της σεζόν 2017-18 για να πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Εύρου. Έχουμε εδώ πέρα δύο ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία του Ποντιακού. Έχουμε τον Αλέξανδρο και τον Μιχάλη. Αλέξανδρε, πόσα χρόνια είσαι στην Ακαδημία? 8 χρόνια. Και ανέβηκε στην μεγάλη την ομάδα? Πέρσι. Και παίζει κιόλας. Και παίζεις. Πώς ήταν η περσινή χρονιά? Εντάξει, δύσκολα ήταν, αλλά τα βγάλαμε πέρα και πάλι καλά, πήρα και παιχνίδια, έπαιξα για αρκετά παιχνίδια. Τι θέση παίζεις? Αμυντικό χαφ, εξάρι, στο κέντρο. Πώς το είδες το ποδόσφαιρο στην Αλφα Εύρου για πρώτη φορά? Εντάξει, δύσκολα, αλλά τα έβγαλα πέρα. Ποιον αγώνα θυμάσαι έτσι στο μυαλό σου, ποιος σου έρχεται? Με το Δημότυχο συγκεκριμένα, εδώ μέσα στην έδρα μας. Που είχε την καλύτερη ομάδα και βγήκε στην ναι. Εθνική. Γι' αυτό είχαν και καλούς παίκτες άλλοι και γι' αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Ποιο είναι το όνειρό σου, πού θέλεις να πας σαν ποδοσφαιριστής? Να αγωνίσω σε μια ομάδα αλφαθηνικής, άμα γίνεται. Δεν με ενδιαφέρει πια, όποιοι και να είναι. Στο χέρι σου είναι. Αυτό ακριβώς. Να σε καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο στην πορεία σου, Μιχάλη. Ορίστε. Σε τι θέση αγωνίζεσαι? Εγώ δεξί μπακ. Δεξιά στη γραμμή. Πόσο καιρό είσαι στο Ποντιακό? Στις ακαδημίες ήμουν γύρω στα 4 με 5 χρόνια και τον επόμενο χρόνο μετά ανέβηκα στη μεγάλη ομάδα. Από πέρυσι δηλαδή κι εγώ. Από πέρυσι ανέβηκα. Όσον αφορά την περσινή χρονιά, ευτυχώς όλα πήγανε καλά. Δεν είχαμε πολλούς τραυματισμούς, είχαμε μόνο έναν. Μπορούσαμε να τα επεξέλθαμε σε όλα. Ευχόμαστε το ίδιο καλά να πάει και αυτή η χρονιά. Η στόχη σου ποιοι είναι? Στόχη μου όσον αφορά την ομάδα. Και η προσωπική σου στόχη. Όσον αφορά την ομάδα, πάντα να δίνω τον καλύτερό με αυτό. Να ικανοποιώ τόσο τους συμπαίκτες μου όσο και τον προπονητή μου. Ο προσωπική στόχη προς το παρόν είναι το διάβασμα, να πετύχω φέτος δίνω πανελλήνες, να πετύχω εκεί πέρα και μετά βλέπουμε. Καλή επιτυχία σου, ευχόμαστε. Να είστε καλά. Και μια ευχή για το φετινό πρωτάθλημα. Να πάμε όλα καλά, να μην έχουμε τραυματισμούς. Αυτό που κοιτάει ο Ποντιακός νομίζω είναι πρώτα η ομάδα, τα παιδιά του και μετά όλα τα άλλα. Και φέτος ελπίζω να πάνε έτσι όλα καλά τα πράγματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Νέα σεζόν και φέτος για τον αθλητικό όμιλο Ποντιακός. Έχουμε τον προπονητή τον κύριο Παξεβάνογλου για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Coach, καλή αρχή, καλή σεζόν να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πρωτού ξεκινήσω για να πω για τον Ποντιακό. Θέλω να πω σε όλες τις ομάδες της ΕΠΣ Εύρου καλή χρονιά να έχουν, χωρίς τραυματισμούς οι ποδοσφαιριστές τους και καλό κουράγιο στους παράγοντες που... ο Ποντιακός όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εγώ προπονητής δουλεύει με κατά 90% δουλεύει με παιδιά της Ακαδημίας. Αυτό κάνουμε κάθε χρόνο, αυτό προσπαθούμε να περάσουμε. Το 90% τώρα των παιδιών εδώ πέρα είναι από τις Ακαδημίες του Ποντιακού. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό το πλάνο και τα αποτελέσματα φαίνονται κιόλας, γιατί είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, γιατί βγαίνουν παιδιά, παίζουν, ευχαριστούνται το ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε πίεση μεγάλη για πρωταθλητισμό και τέτοια και γι' αυτό είναι και πιο ξεκούραστο. Πόσο έχετε ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα? Έχουμε, από Δευτέρα ξεκινήσαμε, λείπουν ποδοσφαιριστές, διακοπές και τέτοια. Λογικό είναι. Δεν είμαστε επαγγελματίες για να τους... Είμαστε ερασιτέχνες, θα κάνουμε και το χαβαλέ μας, θα κάνουμε και το τέτοιο, θα είμαστε... Πάντως πρέπει και η ΕΠΣ να καταλάβει να μας βγάλει το πρόγραμμα πότε ξεκινάνε τα παιχνίδια, πότε θα παίξουμε κύπελο. Βγαίνουμε πάντα κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα, δηλαδή σκεφτόμαστε πότε να ξεκινήσουμε προετοιμασία, πότε θα αρχίσουν τα παιχνίδια, τι θα κάνουμε, βάζουμε φιλικά, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Το πρώτο φιλικό πότε είναι? Το άλλο Σάββατο παίζουμε με την Άνθια, μέσα στην Άνθια. Έχω κλείσει 6-7 φιλικά, κάθε Σάββατο και Τετάρτη τώρα. Ναι. Ο καιρός αυτός, αρχίζουν τα σχολεία, μετά θα γίνει κάτι διαφορετικό, μετά θα αναπροσαρμόσουμε το πρόγραμμα και τα τέτοια, ναι. Πώς βλέπετε φέτος να πάει το πρωτάθλημα, μιας και όπως φαίνεται 11 ομάδες ίσως ύστερα από την αποχώρηση του Άλεξ?
Ναι, είναι δύσκολο. Καταρχήν, έναν όμιλο έχουν αποφασίσει να υπάρχει. Όταν αποφασίζουν για ένα όμιλο και βγαίνουν κάποιες ομάδες, πρέπει κάποια στιγμή να κρατήσουμε και το... Όταν λέμε 12 ομάδες να ξεκινάνε, 12 ομάδες πρέπει να ξεκινήσουν το πρωτάθλημα. Πάλι βλέπουμε φέτος 11 ομάδες να ξεκινήσουν, 2-3 σταματήσανε, άλλες δεν ανεβαίνουν, άλλες ανεβαίνουν από που βγήκανε δεύτεροι. Αυτό είναι λίγο δύσκολο και για τους... για τα σωματεία και για το... Είναι και τα έξοδα πολλά, αλλά εφόσον... Πρέπει να παίξουμε σε αυτό το πρωτάθλημα, πρέπει να παίξουμε. Μακρινός ο νομός. Ναι, είναι μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή τώρα πηγαίναμε ρίζ για πεντάλοφο, τέτοια ήταν δύσκολα. Ναι. Και για μας και μάλιστα... το χειμώνα κιόλας ειδικά και ήταν. Και οι άλλοι που ερχόντουσαν εδώ πέρα που είχαν 6 παιχνίδια να παίξουν. Πάντως έχετε φοβερές εγκαταστάσεις και όπως προείπατε στην αρχή, το νόημα είναι να βγαίνουν από τα σπλάχνα ναι. Τις ομάδες ποδοσφαιριστές και από εκεί πέρα... Αυτό είναι. Τώρα έχουμε 160 παιδιά, 170 παιδιά στις ακαδημίες, έχουμε το παιδικό, έχουμε προπαιδικά, έχουμε τέτοια, παίζουν κάθε εβδομάδα παίζουν παιχνίδια, τα παιδιά ξεκινάνε τώρα σε 10 μέρες, σε μια εβδομάδα ξεκινάνε τα προγράμματα, το παιδικό ήδη ξεκίνησε μαζί με τη μεγάλη ομάδα, κάνει προπονήσεις. Αυτό είναι... Το παν για μια ομάδα για να μπορεί να λειτουργήσει και δεν θα έχει πρόβλημα καμιά φορά. Δηλαδή ο Ποντιακός άλλα 20 χρόνια και 30 χρόνια να είναι σε έναν όμιλο, γιατί βγάζει παιδιά από πίσω συνέχεια. Πέρυσι παίξανε παιδιά του 2001-2005. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, να είμαστε γεροί, να είμαστε όρεξη να έχουμε για δουλειά και όλα θα πάνε καλά, πιστεύω. Και για εσάς και για εσάς ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στον Ποντιακό και να έρχεστε συνέχεια να μας βλέπετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και...